Πάμε Βαρκελόνη να συναντήσουμε τον κύριο Ζήσιμο Χαρμπαλή, παθολόγος στο νοσοκομείο Βαρκελόνης. Κύριε Χαρμπαλή, να σας ευχαριστήσω για ακόμα μία φορά. Τα είχαμε ξαναπεί πριν από περίπου ένα μήνα. Καλησπέρα από Ηράκλειο. Καλησπέρα σας. Η πορεία της πανδημίας στην Βαρκελόνη πώς εξελίσσεται? Κάπως καλύτερα πριν μερικές εβδομάδες. Δυστυχώς την τελευταία εβδομάδα έχουμε παρατηρήσει ότι αρχίζουν και αυξάνεται ο ρυθμός άλλη μια φορά των νέων κρούσματων αλλά και των εισαγωγών στα νοσοκομεία και τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Και γι' αυτό το λόγο η τοπική κυβέρνηση, σαν να λέμε η νομαρχία της Καταλωνίας, αποφάσισε να επιβραδύνει το ρυθμό της αλλαγής των... των ρυθμίσεων ασφαλείας όσον αφορά τα καταστήματα, την κυκλοφορία και την μετακίνηση από Δήμο σε Δήμο, δύο εβδομάδες περισσότερο. Ενώ υποτίθεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα θα μπορούσε να αλλάξει, θα μπορούσε να γίνει μετακίνηση από Δήμο σε Δήμο, αυτό το βάλαμε για μέχρι 21 του Δεκέμβρη. Παρατηρήσαμε ότι ειδικά μετά από ένα μεγάλο τρίμερο που είχαμε αρχές του Δεκέμβρη, όπου πολλές οικογένειες βρέθηκαν και έγιναν συνωστισμοί, είχε μεγάλη επίπτωση όσον αφορά την ζωή των ασθενών. Για ποιο λόγο, τι δεν πήγε καλά, υπήρχε κάποια αστοχία στον προγραμματισμό? Η αστοχία είναι στο γεγονός ότι όλος ο κόσμος θέλει να δει τους δικούς του και δεν τηρεί τις αποστάσεις όπως θα έπρεπε. Πάντα όπως έγινε με την ημέρα των ευχαριστειών στις ΗΠΑ, ναι, παρατηρήθηκε ότι 7 με 10 ημέρες, που είναι και ο χρόνος επώασης της αρρώστιας αυτής της νόσου, υπήρχε ένα μεγάλο πικ όσον αφορά τα νούμερα. Το ίδιο έγινε και εδώ, στο πρώτο τρίμηνο του Δεκεμβρίου, και δυστυχώς έτσι συνεχίζεται. Η διαφορά με την Ελλάδα στην Ισπανία είναι ότι τα καταστήματα είναι ανοιχτά και τα εστιατόρια, η χώρη εστίασης είναι με 30% πληρότητα, αλλά δεν έχουν κλείσει ολικά όπως έγινε και στην Ελλάδα. Ούτε έχουμε lockdown ολικό, μόνο απαγόρευση κυκλοφορίας. Ξέρετε, κύριε Χαρμπαλή, ότι και εδώ είναι κλειστή εστίαση και το λιανεμπόριο, ωστόσο δεν έχουμε μεγάλη μείωση κρουσμάτων. Ναι. Δηλαδή συμπληρώνουμε ένα μήνα lockdown, αλλά τα κρούσματα δεν πέφτουν και γι' αυτό επεκτείνονται και τα περιοριστικά μέτρα. Τα περιοριστικά μέτρα επεκτείνονται επειδή ο κόσμος δεν κάνει αυτό που θα έπρεπε να κάνει σωστά. Αυτή είναι η απόδειξη. Δηλαδή, όταν έχουμε ένα lockdown και τα καταστήματα κλειστά, από πού είναι η μετάδοση της νόσου? Μεταξύ ανθρώπων, όπως είναι και το φυσιολογικό. Εάν δεν κάθεται ο κόσμος στο σπίτι και κάνει μικρά πάρτι, εάν δεν κρατάει τις αποστάσεις, άμα βρίσκονται μεταξύ τους οι φίλοι και δεν φοράνε τη μάσκα, δυστυχώς είναι το λογικό αποκόλουθο. Τα μέτρα είναι πολύ σκληρά, καταλαβαίνω, και στην Ισπανία στην αρχή υπήρχαν πολλές καχυποψίες. Τώρα όμως είναι ανάποδα. Επειδή καταλαβαίνω ότι στην Ελλάδα υπάρχει μια δυσανέξια όσον αφορά το θέμα της μάσκας και του lockdown, εδώ στην Ισπανία το πέρασαν στην αρχή, στο πρώτο κύμα. Κύριε Χαρμπαλή, Ελλάδα, επειδή μιλήσατε και χρησιμοποιήσατε τον όρο καχυποψία, στην Ισπανία τις τελευταίες ώρες έχει ξεσπάσει μια αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι κρύβει θανάτους COVID. Δεν ξέρω, υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα, τα έχετε δει? Αυτά είναι αστείωτητες. Είχαμε τοποθέτηση της Στατιστικής Αρχής Ισπανίας ότι ο αριθμός των θανάτων είναι 70%, ήταν 70% υψηλότερος από τον επίσημο απολογισμό κατά το διάστημα Μάρτης με Μάης. Δηλαδή κάπου δεν πήγε καλά στην καταγραφή. Το θέμα της στατιστικής, εμείς οι ιατροί το αγνοούμε, δεν είναι κάτι που γνωρίζουμε. Εμείς ξέρουμε ότι έχουμε ορισμένα software στο κέντρο υγείας και στο νοσοκομείο, όπου περνάμε τους κωδικούς των διαγνώσεων της καθενόσου. Οπότε, όποτε κάποιος ασθενής έχει διάγνωση COVID, περνάει στατιστικά στον εγχώριο οργανισμό υγείας. Περνάει αυτόματα, λοιπόν, μια αυτόματη διαδικασία. Ακριβώς. Περνάνε αυτόματα πρώτα στις Καταλωνίες, που είναι το X, αν λέμε το ΕΣΥ, το τοπικό, και μετά στο κεντρικό της Μαδρίτης. Τώρα, εάν μαγειρεύουν τα νούμερα, ειλικρινά εγώ δεν το πιστεύω αυτό, γιατί συμβαίνει καθώς είναι κάτι αυτόματο και κάθε μήνα ή αν όχι κάθε εβδομάδα οι αρχές βγάζουν δημόσια αυτά τα στοιχεία online. Δηλαδή, οποιοδήποτε μπορεί να πάει να δει το Υπουργείο Υγείας ποια είναι τα νούμερα μέχρι του κάθε χωριού. Εμείς, ας πούμε, στο κέντρο υγείας έχουμε κάθε εβδομάδα ένα report της δικής μας ζώνης γεωγραφικής με τους ασθενούς που είναι θετικοί, προθετικοί, πώς είναι οι στενές επαφές κλπ. Η θνησιμότητα, κύριε Χαρμπαλή, παραμένει σε υψηλά επίπεδα?
Η θεσιμότητα παραμένει υψηλά και δυστυχώς παρατηρούμε ότι αυτό το χειμώνα, στο δεύτερο κύμα, αρχίζει και ανεβαίνει στις ηλικίες που πιστεύουμε ότι ήταν άτρωτες. Δηλαδή, εξ αρχής λέγαμε ότι είναι επικίνδυνος ιός, αλλά συνήθως λέγαμε ότι ήταν πάνω από τα 65-60 έτη. Τώρα βλέπουμε ότι υπάρχουν και περισσότεροι ασθενείς από ό,τι στο πρώτο κύμα, over 40, όπου παρουσιάζουν προβλήματα και χρειάζονται εισαγωγή στη μοναδά της θεραπείας. Μάλιστα. Εμβολιασμοί στην Ισπανία πότε ξεκινούν? Τον Ιανουάριο. Τον Ιανουάριο ξεκινούν από τις ευπαθείς ομάδες και τους υγειονομικούς και μετά θα συνεχίσει εθελοντικά και μη για τον υπόλοιπο πληθυσμό. Και τα πρώτα αποτελέσματα, κύριε Χαρμπαλή, ξεκινούν οι εμβολιασμοί. Τα πρώτα αποτελέσματα με μείωση κρουσμάτων πότε θα τα έχουμε? Αυτό θα καθυστερήσει. Εβδομάδες, αν όχι μήνες. Θα καθυστερήσει. Ο αγώνας δρόμου που κάνουμε εμείς όλοι, οι υγειονομικοί και η κυβέρνηση, αλλά και ο κόσμος ο οποίος είμαστε όλοι μαζί εδώ στην Ισπανία, είναι ώστε να καταφέρουμε να μπορέσουμε να ζήσουμε ένα καλοκαίρι όσο πιο πιθανό στο συνηθισμένο μπορούμε. Σίγουρα θα κρατήσει μερικούς μήνες παραπάνω αυτή η δυσίωνη κατάσταση και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι γίνεται για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα καλοκαίρι, το οποίο δεν θα είναι ακριβώς όπως πριν δύο χρόνια, θα είναι κάποιοι συνάδελφοί σας. Ναι. Την άνοιξη θα είναι καλύτερη. Συνάδελφοί σας στη Μεγάλη Βρετανία υποστήριξαν ότι έχουν ξεκινήσει οι εμβολιασμοί, θα μειωθούν κάποια στιγμή τα κρούσματα, αλλά η μάσκα θα πρέπει να τη φοράμε για τους επόμενους 12 μήνες. Ασφαλώς. Είναι αυτό που σας λέω. Ότι το καλοκαίρι που θα έρθει σίγουρα θα είναι ένα ενδιάμεσο από το πριν δύο χρόνια και το περσινό με κορονοϊό. Πιστεύω ότι στα νορμάλ επίπεδα που ήμασταν προ-κορονοϊού, αυτά θα είναι κατά την φθινόπωρο του 2021. Κύριε Χαρμπαλή, η συμβουλή σας εδώ στους συμπατριώτες σας, στους Έλληνες, ποια είναι? Είναι επηρεασμένοι, ξέρετε ότι η επιχειρηματικότητα δεν λειτουργεί, η ψυχολογία έχει πέσει, τα κρούσματα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, άνθρωποι καθημερινά χάνουν τη ζωή τους. Ένας επιστήμονας, ένας γιατρός, ο οποίος διαπρέπει στη Βαρκελόνη, στο εξωτερικό, τι λέει στους Έλληνες αυτή τη στιγμή? Αντιλαμβάνω ότι είναι πολύ δύσκολα. Είναι απάνθρωπη αυτή η κατάσταση που ζούμε, να χάνουμε δικούς μας, να μην μπορούμε να δούμε τους... Εγώ δεν θα πάω Χριστούγεννα στην Κέρκυρα να δω τους δικούς μου και την οικογένειά μου, επειδή ακριβώς υπάρχει αυτός ο φόβος, μήπως εγώ τους κολλήσω κάτι. Και εμένα μου στοιχίζει, στους γονείς μου στοιχίζει. Δηλαδή, εμείς οι γιατροί δεν είμαστε ούτε εχθρός, ούτε. Επειδή έχω δει διάφορα post σε Facebook, σε κοινωνικά δίκτυα και σε ειδήσεις, ότι υπάρχει μια κάποια υπόψη ότι οι γιατροί είναι μέλη του συστήματος και όλα αυτά. Είμαστε όλοι μαζί ένα. Δηλαδή, πρέπει να σφίξουμε λίγο τα δόντια, να κατορθώσουμε αυτόν τον κορονοϊό. Επίσης, αντιλαμβάνομαι ότι είναι δύσκολο για πολλές οικογένειες που στηρίζονται στο εμπόριο, στην εστίαση. Είναι δύσκολο για όλους. Πρέπει να αντέξουμε λίγο ακόμα, μόνο λίγο ακόμα. Και ο κόπος ο δικός μας που γίνεται τώρα είναι αυτό που στο τέλος θα μας βγάλει αποτέλεσμα. Γιατί εάν τα σηκώσουμε τα χέρια ψηλά και τα παρατήσουμε, δεν θα καλυτερεύσει ποτέ. Χρονικός ορίζοντας για να επιστρέψουμε στην κανονικότητα, σύμφωνα με τον κύριο Χαρμπαλή. Η κανονικότητα, χωρίς μάσκα, πιστεύω μετά το καλοκαίρι. Μετά το καλοκαίρι, χειμώνα 2021. Το οποίο δεν σημαίνει ότι θα είμαστε το καλοκαίρι όπως είμαστε τώρα. Θα είμαστε καλύτερα. Απλώς πρέπει ακόμα να κρατήσουμε μερικές αποστάσεις, να φοράμε τη μάσκα και να συνεχίσουμε με ορικούς κανόνες. Μάλιστα, κύριε Χαρμπαλή, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα από Ελλάδα, από Κρήτη. Να είστε καλά.